Ντροπή, αποτροπιασμός και δυσαρέσκεια είναι μερικά από τα συναισθήματα που εκφράζονται μπροστά στην εικόνα που επικρατεί σήμερα στο κημητήριο Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα. Άγνωστοι έβαλαν στον ιερό χώρο ανάπαυσης των νεκρών και άρπαξαν τα μεταλλικά χερούλια των τάφων με σκοπό, όπως εικάζεται, να τα πουλήσουν. Τουλάχιστον από 40 με 50 τάφοι υπάρχουν βανδαλισμοί σε αυτό, διότι να τους αποκόψουν και μερικές να έχουν καταστρέψει και τα σκέπαστρα πάνω την πλάκα του τάφου. Αυτοί που αποκόπτουν αυτά τα πράγματα ή κλέβουν άλλα είδη σιδερικών από το κημητήριο. Σκοπός τους είναι για να τα πουλήσουν. Οι συγγενείς των νεκρών εκφράζουν επίσης την αναστάτωσή τους. Για μένα είναι βανδαλισμός αυτό το πράγμα. Είναι ιεροσηλεία, δηλαδή δεν σκεφτήκαν τα χρόνια του μωρού. Δεν είδα 17 χρονών μωρό να του καταστρέψουν τον τάφο του. Για όνομα του Θεού, που εκατοντήσαμε δηλαδή. Και από ότι πρόσεξα και στα γειτονικούς τάφους, είναι αφαιρεμένα από όλους τους τάφους τα χερούλια. Ναι, είναι αμαρτία από το Θεό. Δεν γίνεται τούτο το πράγμα. Είχα το μνημόσυνο της κόρης μου, ήρθα να ανάψω τα καντήλια το απόγευμα και ήβρα αυτόν τον βανδαλισμό με χάλια. Οι συγγενείς των νεκρών εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη και ζητούν να τερματιστεί το απαράδεκτο φαινόμενο.